Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητά παιδιά, παρακολουθούνται τις εκπομπές μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Βέβαια, έχουν ακουστεί από αυτήν την εκπομπή πολλά θέματα και όλα τους έχουν κάποια θέση και κάποια χρησιμότητα μέσα στο γενικό γίγνεσθε της συμπεριφοράς και της πολιτείας, δηλαδή του τρόπου που ζει κανείς. Της πολιτείας μας λοιπόν σαν παιδιά του Χριστού. Προχθές με ρώτησε κάποιος αν με ποιο κόμμα πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί κλπ. Αν και είναι τελείως προσωπικό αυτό, εν τούτης, σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε δύο πράγματα. Ότι εμείς δευτερευόντως είμαστε κάτι εδώ, στη γη. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τόσο η γήινη κατάσταση. Είμαστε ενεργοί πολίτες και πρέπει να είμαστε. Αλλά ο στόχος μας είναι αλλού, είναι στον ουρανό. Εμείς στοχεύουμε σε άλλη πολιτεία, η οποία δεν βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι, εδώ στη γη. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας καλά. Εμείς έχουμε άλλη πατρίδα. Δευτερευόντως έχουμε πατρίδα την Ελλάδα. Και αυτό το λέμε γιατί πολλοί βάζουν την Ελλάδα και πάνω από την Ορθοδοξία. Είναι λάθος αυτό, ας το προσέξουμε. Η Ορθοδοξία είναι η απόλυτη αξία η οποία ισχύει και μετά το θάνατό μας και μετά την Ελλάδα. Επομένως είναι ένας μεγαλύτερος και υψηλότερος στόχος, μια διαχρονική αλήθεια, ενώ το ότι γεννηθήκαμε εδώ, ακόμα και οι συμβατοί γονείς μας και το περιβάλλον μας, είναι ένα πράγμα το οποίο κάποτε θα τελειώσει, θα το στερηθούμε. Έτσι. Και θα πάμε σε μια άλλη κατάσταση όπου εκεί θα ισχύουν μόνο οι πνευματικοί νόμοι. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί κανείς κατά συνείδηση να ψηφίζει εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους νομίζει ότι είναι χριστιανοί και μπορούν να βοηθήσουν, έτσι. Που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένεια και την κυβερνάνε καλά, γιατί όποιος δεν έχει οικογένεια και δεν την κυβερνάει καλά, δεν μπορεί να κυβερνήσει και το κράτος. Είναι κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μπορεί να ψηφίζει εκείνον ο οποίος νομίζει ότι τον αντιπροσωπεύει. Στην καλύτερη περίπτωση, όπου πρέπει και εμείς σαν ενεργοί πολίτες, είπαμε, να συμμετέχουμε στα κοινά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η πολιτεία μας είναι αλλού. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία εύχομαι να κατακτήσουμε όλοι σήμερα που ακούμε την εκπομπή, οι απανταχού της γης, Ορθόδοξοι και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, γιατί δεν γραφόμαστε μόνο στα βιβλία των ψήφων, είμαστε γραμμένοι από το Θεό στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε όλοι γραμμένοι από αρχής, αλλά εμείς σβήνουμε το όνομά μας με τη συμπεριφορά μας και με την πολιτεία μας, μια και είπαμε τώρα για το θέμα της πολιτείας, του πώς πολιτεύεται κανείς, δηλαδή πώς ζει, τι αξίες έχει και τι συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις αξίες. Θα δούμε σήμερα, στο σημερινή μας εκπομπή, πώς νοθετεί ο Κύριος τους μαθητές και κατ' επέκταση όλη την ανθρωπότητα, διότι δεν λέει άλλα στους μαθητές και άλλα σε εμάς, το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ο Κύριος μιλάει διαχρονικά. Δεν είπαμε, υπάρχουν διαχρονικές αλήθειες όπως αυτή της Ορθοδοξίας και της πίστεως και του Χριστού και της Άνω Ιερουσαλήμ και της Αναστάσεως. Είναι διαχρονικές αλήθειες οι οποίες δεν υφίστανται την αιτιότητα του χρόνου. Δηλαδή δεν παλιώνουν, δεν χάνονται, δεν σβήνουν και δεν θα σβήσουν. Ενώ όλα τα πράγματα όπως ξέρουμε εδώ θα γεννηθούν, θα ζήσουν και θα πεθάνουν. Αυτή είναι η ροή των πραγμάτων στη γη όπως την έχει κανονίσει ο Πάσοφος Κύριος. Η ομολογία λοιπόν που τη ζητάει ο Χριστός, τι είναι? Η ομολογία είναι να μην τραπούμε ποτέ και σε κανέναν μπροστά και να μην αρνηθούμε ποτέ την ιδιότητα του χριστιανού και την πίστη μας στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αν μεν οι συνθήκες είναι ομαλές, τόσο το καλύτερο, αλλά κι αν είναι ανώμαλες οι συνθήκες, επουδενή δεν πρέπει από δειλία ή φόβο να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, δεν πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, όσο σκληρό και αν φαίνεται, είπε και ο Κύριος ότι δεν θα μας ομολογήσει μπροστά στον Πατέρα του. Δηλαδή θα φύγουμε από τη Βασιλεία του Θεού και θα γκρεμιστούμε κυριολεκτικά στη Βασιλεία του Σκότους. Αυτό ας το δέσουμε μέσα στο μυαλό μας καλά, είναι μια σαφής υποχρέωση και προειδοποίηση, η οποία μας κάνει το Ευαγγέλιο,
όπου μας φανερώνει αυτή την αλήθεια, ότι εάν φανούμε εμείς εδώ κάτω ανώτεροι προς το Θεό, και εκείνος θα φανεί ανώτερος προς εμάς, αναρρύθμιτα περισσότερο από ό,τι εμείς πιστεύουμε και μπορούμε. Εκεί λοιπόν είναι φυλαγμένα τροποτινά το Θεό όλα τα αγαθά, αλλά και όλα τα κακά τα οποία μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο, στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί ζητάμε λοιπόν στη γη τις αμοιβές αυτές, όπου η γη δεν έχει να μας προσφέρει τη δόξα, αλλά τη δόξα μας την προσφέρει ο Θεός μόνο και όχι οι άνθρωποι, διότι είναι μάταια η δόξα των ανθρώπων. Αν λοιπόν εδώ κάνουμε αυτά που πρέπει, εκεί στη μέλουσα ζωή μας περιμένει σε μεγάλο βαθμό βάρος δόξης, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή πολύ ανώτερα. Και αν εδώ κάνουμε κάτι κακό και δεν τιμωρηθούμε και αδιαφορήσουμε για αυτό το κακό και δεν το επαναορθώσουμε, να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει μετάνοια και δεν γίνουμε καλύτεροι, τότε εκεί πέρα είναι σαφής και καθορισμένη από εδώ, από τους νόμους του Θεού, τους πνευματικούς νόμους, η τιμωρία εκείνων ο οποίος μένουν αμετανόητοι προς το κακό. Αν λοιπόν κατά τον καιρό των αγώνων είναι τόσο ένδοξοι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν την πίστη τους, έτσι, στον ουρανό, φανταστείτε ποια δόξα θα έχουν κατά την εποχή των επάθλων εκείνοι οι οποίοι ομολόγησαν και έκαναν αγώνα για το όνομα του Χριστού επάνω στη γη. Θα μας θαυμάσει δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος είναι στοργικότερος από κάθε πατέρα και γνωρίζει περισσότερο την καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου από οποιονδήποτε άλλον, ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Όπου εκεί λοιπόν θα γίνει η αμοιβή, έτσι, η αμοιβή των όσων έχουμε πράξει εδώ, των πράξεών μας. Εκείνοι δηλαδή που αρνούνται τον Ιησού Χριστό, τιμωρούνται στον ουρανό και έχουν την ίδια τύχη με εκείνους οι οποίοι αρνήθηκαν, αλλά και εδώ στη γη βλέπουμε ότι τιμωρούνται. Διότι εδώ ζουνε με συνείδηση βεβαρημένη, με τύψη συνειδήσεως, και η οποία εκφράζεται σαν κατάθλιψη, σαν κατήφια, σαν κλπ. Και να πούμε και κάτι ωραίο που άκουσα προχτές από κάποιον ομιλητή, ο οποίος έλεγε το εξής, ότι βρε παιδιά, λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, λέει, και βλέπουμε στην τηλεόραση συνήθως, γιατί από εκεί βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε εδώ. Βλέπουμε, λέει, τους νέους, λέει, κάποιους νέους να είναι μέσα στα μπαρ να πίνουν, αλλά να είναι κατηφοί, στεναχωρημένοι, άκεφοι, κακόκεφοι, με χίλια έτσι βασανισμένοι, ας πούμε, με πρόσωπα τέτοια. Και λέμε ότι είμαστε αυτή η εικόνα των πολιτισμένων χωρών. Και ξαφνικά, λέει, βλέπουμε τους Ζουλού, οι οποίοι ανάβουν μια φωτιά και με ένα δόρυ γύρω-γύρω από τη φωτιά διασκεδάζουν χορεύοντας εκεί πέρα το χωριό και είναι όλοι πανευτυχείς και χαρούμενοι, αλλαλάζουν κλπ. Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Ζουλού, να ανάψουμε μια φωτιά στην πλατεία Συντάγματος και να διασκεδάσουμε γύρω τη φωτιά, αλλά θέλει να δείξει με αυτό ότι κατά συνθήκη λεγόμαστε πολιτισμένοι. Στην ουσία, κάπου κι εμείς χάνουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε εκείνο τον πολιτισμό που θα έπρεπε να μας κάνει ευτυχείς και πάντοτε σε μια καλύτερη κατάσταση. Δεν λέμε ότι η ζωή αυτή είναι στρωμένη με λουλούδια. Έχει προβλήματα ο άνθρωπος και πάντα θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στη ζωή μας, άλλοτε εντονότερο και άλλοτε λιγότερο. Έχουμε ότι χάνουμε τα δικά μας πρόσωπα. Χάνουμε τους γονείς μας σε μια ηλικία, άλλοι χάνουν και τα παιδιά τους και είναι βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Αλλά από την άλλη μεριά, όχι και τόση κατήφια, τέλος πάντων. Όχι αυτός ο πολιτισμός να μου προσφέρει μια απαξίωση, μια. Πώς να πούμε. Το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε τη ζωή μας και σε αυτή την προσπάθεια πάνω αποτυχάνουμε. Γιατί αποτυχάνουμε όμως? Ποιος θα μας πει γιατί αποτυχάνουμε? Αποτυχάνουμε διότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το πνευματικό μέρος του ανθρώπου, το πνευματικό του κομμάτι, το ψυχικό του κομμάτι αν θέλετε, αλλά έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση στα υλικά αγαθά, στη σωματική όπως λέμε ζωή, δηλαδή στο φαγητό, στον ύπνο, στην διασκέδαση, στα διάφορα έτσι, αντικείμενα τα οποία εξυπηρετούν τη ζωή μας και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτοκίνητα, ελικόπτερα, σκάφη, θαλάσσεις κλπ. Όλα αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν έχουμε τη χαρά που έχει αυτός ο Ζουλού, ο οποίος αισθάνεται σαν μωρό παιδί πάντα, έτσι, και εκφράζει αυτή τη χαρά με το χορό του και με όλα αυτά. Κάπου λοιπόν έχουμε ξεστοχήσει και πρέπει να ξαναπιάσουμε το θέμα.
Και έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή μας ότι η λύση του προβλήματος είναι ακριβώς αυτή η πνευματική ζωή, η οποία μας λέει η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας. Αν την ακολουθήσουμε, θα δούμε πραγματικά ότι αυτή η πνευματική ζωή είναι που μας κάνει να μπορούμε να αισθανθούμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ο οποίος δεν έχει πνευματική ζωή. Ποιο είναι το κέρδος λοιπόν? Το κέρδος είναι ότι εκεί είναι ο Λόγος του Θεού, είναι συμβόλαιο και δεν πρόκειται να πάρει πίσω το Λόγο του Θεού. Ο Θεός, όπως έχει γράψει στην Καινή Διαθήκη, στο γράμμα αυτό το πολυσέλιδο που έχει στείλει ο ουρανός στη γη. Και αν μας στείλει ένα γράμμα ο Πρωθυπουργός, το δείχνουμε σε όλους, ενώ αν μας στείλει ο Θεός ένα γράμμα, όπως είναι η Καινή Διαθήκη, το κρύβουμε κάπου και δεν το διαβάζουμε. Αυτή είναι λοιπόν εμάς η δική μας κατάσταση. Θα ευεργετήσει λοιπόν ο Κύριος εκείνους οι οποίοι τον ομολόγησαν επάνω στη γη, ότι τον πιστεύουν, ότι τον αγαπούν, ότι είναι χριστιανοί, ότι είναι άνθρωποι του Χριστού. Την αμοιβή σε ένα σημείο εκεί την αναφέρει αρκετές φορές και την τιμωρία την αναφέρει λιγότερες. Αλλά και σε άλλα σημεία αναφέρει περισσότερες φορές την τιμωρία, έτσι, γιατί όπως λέει να φοβάστε εκείνον ο οποίος μπορεί να σας ρίξει στην απώλεια και την ψυχή και το σώμα. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί. Ενώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να σε βάλει στην κόλαση στον παράδεισο ο άνθρωπος. Με τη δική του βούληση. Έτσι. Υπηρετώντας τον άνθρωπο, ναι. Αλλά όχι ο ίδιος ο άνθρωπος να μπορεί να επιδράσει επάνω σου και να σε τιμωρήσει κατά τον τρόπο που θα τιμωρήσει ή θα δικαιώσει ο Θεός. Την κρίση δηλαδή θα την κάνει πάντοτε ο Θεός. Ένα δικαστήριο έθεσε μπροστά μας ο Κύριος και έδειξε το πλήθος των αγγέλων καθώς θα γίνει η απονομή των στεφάνων μπροστά στα μάτια του και έτσι διευκόλυνε πάρα πολύ το κήρυγμα της ευσέβειας και στη συνέχεια για να μην γίνει εμπόδιο το κήρυγμα εξαιτίας της δικιάς μας δειλίας, έτσι. Μας προτρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τους διωγμούς και για τη σφαγή. Και το κάνει αυτό για να δώσει μια τελεσίδικη απάντηση στο ότι θέλει ο Θεός πάση θυσία, έτσι, πάση θυσία, τη διακήρυξη του ονόματός τους, του ονόματός τους ανθρώπους. Διότι σκεφτείτε ότι αν οι μάρτυρες δεν μπορεί φρονούσαν το θάνατο, δεν θα μπορούσαν να έχουν οπαδούς οι μάρτυρες. Αλλά βλέπουμε όπου γίνονταν η θυσία μάρτυρος, εκατοντάδες ή χιλιάδες μετανοούσαν και γινόντουσαν χριστιανοί. Να λοιπόν ότι η θυσία του δεν πήγαινε χαμένη. Ενώ αν έλεγαν, όχι, εγώ δεν τον ξέρω τον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα είχαμε και τους άλλους, τους πιστούς, κοντά στους μάρτυρες. Έτσι. Με το αίμα τους οι μάρτυρες λοιπόν πολλαπλασιάζουν το πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό και αμείβονται με το στεφάνι της νίκης και θα τους πάρει κοντά τους ο Κύριος εκείνη την ώρα. Θα τους ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Και η άλλη ερώτηση, η οποία είναι πρόσφατη από τα χείλη κάποιου φίλου, ο οποίος μας είπε το εξής, ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ παρά να κρίνουμε τους ανθρώπους. Και βέβαια, ενώ το θέμα της κρίσεως και της κατακρίσεως είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, όσο θα έλεγα και το θέμα της μετανοίας, που είναι, να πούμε ότι είναι η κεφαλή, έτσι, γιατί ο Χριστός, η κεφαλή της γωνίας είναι ο Χριστός που τα βγήκε και ο Άγιος Ιωάννης, αλλά ο Χριστός είπε μετανοείται. Η πρώτη λέξη ήταν η μετάνοια. Άρα η μετάνοια λοιπόν είναι αυτή που ανοίγει τον παράδεισο στα σίγουρα πράγματα. Αλλά και η μη κατάκριση είναι και αυτή μία μέθοδος την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο άνθρωπος και να βρει τις πύλες του παραδείσου ανοιχτές. Το να μην κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Τώρα, η λέξη κρίση και κατάκριση. Κρίσης θα πει να κρίνεις, έτσι, ή να δίνεις απάντηση σε ένα πρόβλημα. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να σου ρωτήσει κάποιος τι είναι καλό να κάνω, τούτο ή εκείνο. Σε βάζει κριτή στη σκέψη του. Αλλά ποιος μας βάζει κριτή στη ζωή του και μας έχει δώσει χαρτί, εσύ μπορείς να με κρίνεις, ή, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος άνθρωπος μας πει ότι εσύ μπορείς να με κρίνεις, είσαι άξιος να με κρίνεις και θέλω να με κρίνεις, πάλι δεν έχει ισχύ η δική του λέξη, διότι ο Χριστός μας λέει να μην κρίνετε, διότι το έργο της κρίσεως είναι αποκλειστικά του Θεού. Αποκλειστικά του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη
για εκείνους που είναι νοήμονες και καταλαβαίνουν, την κρίση την έχει ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη την έχει ο Χριστός. Τι συμβαίνει? Όχι πως την έδωσε αργότερα στο Χριστό, αλλά ο Χριστός είναι ο Θεός που θα κρίνει. Είναι πολύ απλό. Για εκείνους οι οποίοι δεν δέχονται τη θεότητα του Χριστού, τα έχουμε πει κι άλλες φορές, αιρετική κλπ. Να λοιπόν, αφού ο Χριστός κρίνει, εδώ θυμί πάσα εξουσία επ' ουρανής, επ' γης, επ' οχθονής, με δόθηκε κάθε εξουσία και στα επουράνια και στα γήινα πράγματα, αλλά και στα υποχθόνια, τα υποκάτω της γης πνεύματα, δηλαδή τους δαίμονες. Εκείνος έχει όλο αυτό το σετ, την τριάδα και όχι μόνο της εξουσίας της κρίσεως, και μετά την κρίση, αυτή η κρίση θα ισχύσει 100% για κάθε πλάσμα, για κάθε δημιούργημα και ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νοήμονες και ξέρουν τι θα διαλέξουν, έχουν κρίση, έτσι. Κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες ο άνθρωπος έχει μια κρίση, διατηρεί τις σώες, τις φρένες του και μπορεί τα σφρένες του και μπορεί να κρίνει για τη δική του τύχη. Τι να κάνει, πώς να αποφασίσει και τι να πει και να μην πει. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν και αυτό το θέμα τώρα και συμπληρώνεται. Να μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Δεν συμφέρει να κρίνουμε εμείς τους ανθρώπους. Η πολιτεία βάζει δικαστές και τους πληρώνει και τους έχει στα δικαστήρια και τους λέει, κοιτάξτε, θα κρίνετε επ' ονόματι ημών. Παλιότερα ήταν επ' ονόματι του βασιλέως ή της βασιλίσσης που κρίνανε ή του αυτοκράτορος στη Ρώμη. Ο Κέσαρας λέει αποφάσεις, έλεγε ο δικαστής. Όχι εγώ, ο Κέσαρας. Η εξουσία δηλαδή. Εξ ονόματος δηλαδή κάποιου υπάρχει ένας δικαστής. Εξ ονόματος της πολιτείας, της χώρας, του κοινοβουλίου κλπ. Είναι εξουσιοδοτημένος δηλαδή από τους άλλους ανθρώπους να δικάσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι παόριστο και όποτε τύχει, αλλά και θα τον καλέσει και ειδικά με τη σειρά του η εξουσία να πάει σε αυτή τη θέση και να κάνει αυτή τη δίκη. Υπάρχει και ανώτερο δικαστήριο, άλλος πάνω, που στέλνει τους εκπροσώπους των δικαστικών, έτσι, ανθρώπων που θα κρίνουν μια υπόθεση. Και όταν βγει σε σύνταξη ο δικαστικός, δεν έχει δικαίωμα να μπει στο δικαστήριο και να κρίνει. Είναι παράνομος, τον εκκλείσουν φυλακή. Να λοιπόν που και η πολιτεία, υπό όρους και υπό συνθήκες, αν είσαι ειδικά καταρτισμένος για να γίνεις δικαστής, σε θέτει σε ένα μέρος για να κρίνεις. Αλλά εμάς δεν μας έδωσε καμία εξουσία, ούτε δικαστική η πολιτεία, ούτε ο Θεός μας έδωσε εξουσία και είπε «Ελάτε να κρίνετε». Είπε στους μαθητές «Θα κρίνουμε μαζί όλες τις φυλές, τις 12 φυλές του Ισραήλ». Αλλά πότε? Εις την παλιγενεσία λέει. Δηλαδή, όταν ο Χριστός έρθει σαν κριτής, θα τους βάλει και αυτούς να κρίνουν τις 12 φυλές. Πάλι υπό την εποπτεία της δική του θα γίνει αυτή η κρίση. Αν λοιπόν αρχίζουμε και κρίνουμε εμείς τους ανθρώπους από τώρα, τι κάνουμε? Κλέβουμε το έργο του Θεού. Κάνουμε το ίδιο σαν να πάμε σε μια έδρα, ενώ δεν είμαστε δικαστές, να φορέσουμε εκείνο το φοράμε την τίβενο του δικαστή και να αρχίσουμε να δικάζουμε. Είμαστε κλέφτες της ιδιότητας του δικαστή. Εμείς έχουμε άλλο επάγγελμα, δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές. Αν μας πιάσουνε, θα βγούμε φυλακή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εμείς δεν έχουμε καμία εξουσιοδότηση από κανέναν να κρίνουμε τους ανθρώπους. Γιατί είναι αλότριοι δούλοι. Είναι δηλαδή όπως στη δουλεία παλιά που αγοράζαν έναν άνθρωπο. Δυστυχώς και η αρχαία Ελλάδα δεν είχε σταματήσει αυτό το πράγμα. Παρόλο τον πολιτισμό της, είχε τη δουλεία, τους εχμαλώτους πολέμου κλπ. Τους είχε σαν δούλους και τους πουλάγανε. Πότε σταμάτησε η πώληση των ανθρώπων? Μετά το Μέγα Κωνσταντίνο. Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων και την νομοθεσία που έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στο κράτος. Απαγορεύονταν πλέον να πουλήσει άνθρωπος άνθρωπο. Εκεί σταματάει η δουλεία. Βέβαια, στις δυτικές κοινωνίες σταματάει ένα αιώνα πριν, 1,5 αιώνα πριν. Γιατί όπως ξέρουμε, οι Εγγλέζοι και πολλοί άλλοι έπαιρναν ολόκληρα καράβια με δούλους και τους πήγαιναν από την Αφρική στην Αμερική και τους έβαζαν εκεί να δουλεύουν σαν ήλωτες και σκλάβοι στα χωράφια τους, δίνοντάς τους ένα κομμάτι ψωμί. Να λοιπόν ότι
Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει, διότι με το ίδιο μέτρο που θα κρίνεις δεν θα κριθείς. Και χρειάζεται, αν κρίνουμε κάποτε, να είμαστε πάρα πολύ επιεικείς. Γιατί δεν μας συμφέρει να κρίνουμε με αυστηρότητα, γιατί θα πάρει την αυστηρότητα τη δική μας και θα μας κρίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, το καλύτερο είναι να μην κρίνουμε καθόλου. Ούτε επιεικός, ούτε ανεπιεικός, ούτε καθόλου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Κλέβουμε το επάγγελμα του Θεού και γινόμαστε αντίχριστοι. Γι' αυτό μπαίνουμε αντικατάσταση στον Χριστό, τον παραμερίζουμε και του λέμε κάτι στη γωνία, θα κάνω εγώ την κρίση. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι διάβολος. Πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν δηλαδή να, ο Θεός να έχει αναλάβει αυτό την κρίση και να τον την κλέβουμε εμείς την κρίση, έτσι επειδή το θέλουμε εμείς? Δεν θα τιμωρηθούμε? Πώς τολμάμε να μπαίνουμε αντί του Χριστού στο κριτήριο, έστω αυτό το κοινωνικό κριτήριο που βλέπουμε κάθε μέρα στη τηλεόραση? Και η υποκρισία μας, ο φαρισαϊσμός μας δεν είναι αυτός μόνο ότι κρίνουμε, αλλά συλλήβδιν όλη την ανθρωπότητα τη βλέπουμε να έχει σαπίσει, ενώ τον εαυτό μας δεν τον βλέπουμε να έχει σαπίσει. Και λέμε, για κοίτα πως κατάδυσε ρε παιδί μου η ανθρωπότητα. Πω, αυτή η ανθρωπότητα σάπισε. Εγώ και η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το σχήμα. Το σχήμα είναι ότι εγώ κάθομαι έξω από την ανθρωπότητα, πατάω στον αέρα τώρα, σας κοιτάω σας μέσα στην ανθρωπότητα και λέω, πω ρε παιδιά, πώς γίνατε έτσι? Πώς καταντήσατε? Πώς γίνατε έτσι? Δηλαδή, εγώ είμαι εκτός, υπεράνω πάσης υποψίας, υπεράνω πάσης παντός νόμου και πάσης ηθικής. Εγώ είμαι απ' έξω, σαν τον αστροναύτη και κοιτάω τη γη και λέω, πω, πώς χάλασε η γη. Πριν από 30 χρόνια δεν θυμάμαι αυτά τα αίσθηση εγώ να έβλεπα. Πώς γίνεται τώρα, αγαπητοί φίλοι, να είμαστε όλοι καλοί? Καλός ο γείτονας, μπράβο, πολύ καλός. Και ο κύριος Τάδε καλός. Και ο κύριος Χατζητάδε, πολύ καλός. Και η κυρία, πολύ καλή αυτή. Και εγώ καλός, και εγώ και εσείς καλός, και όλοι καλοί, όλοι καλοί. Μα όλοι εμείς οι καλοί απαρτίζουμε μια σάπια κοινωνία. Πώς γίνεται? Κάπου υπάρχει και σάπιο στον καθένα από εμάς. Αυτό το σάπιο λοιπόν στον καθένα από εμάς, έρχεται ο Χριστός να μας πει, βγάλε το σάπιο από πάνω σου, αυτή τη σαπίλα που έχεις μπροστά στα μάτια σου, την ομίχλη του μυαλού, το δοκάρι από τα μάτια, όπως ακριβώς είναι η έκφραση του Κυρίου, και τότε θα ανοίξεις τα μάτια σου να δεις αν ο αδερφός σου έχει και αυτός κάτι στο μάτι του και να του πεις, αδερφέ, έλα εδώ, γιατί έχεις κάτι να στο βγάλω. Πώς με το δοκάρι στο μάτι, τυφλός δηλαδή, βλέπεις το αδερφό σου το παράπτωμα ή το μικρό ελάττωμα, ενώ το δικό σου το ελάττωμα παραμένει, δεν το διορθώνεις, το θεωρείς φυσικό, ότι εγώ δεν έχω κανένα ελάττωμα, είμαι εντάξει, πολύ εντάξει, και βλέπεις το αδερφό σου το ελάττωμα και δεν βλέπεις το δικό σου. Αυτό να το προσέξουμε. Και έχουμε επανειλημμένα, για να πούμε αυτή την ιστορία, για τους μικρότερους φίλους μας, στους οποίους αρέσουν οι ιστορίες, λέει το εξής. Ότι ένας ήταν σε ένα μοναστήρι, μοναχός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αμελής. Δεν έκανε τίποτα. Μα ούτε νίστευε, ούτε προσευχόταν, ούτε πήγαινε στις αγρυπνίες, ούτε άναβε λιβανάκι, ούτε διάβαζε το Ευαγγέλιο. Τίποτα δεν έκανε. Ήταν ένας τουρίστας μέσα στο μοναστήρι, που τόσο πολύ είχε στεναχωρήσει τους αδερφούς, οι οποίοι τον είχαν εγκαταλείψει και δεν του λέγανε πια τίποτα, γιατί σου λέει, αυτός δεν διορθώνεται. Του έχουμε πει χίλιες φορές να κάνει κάτι και δεν το κάνει. Έτσι λοιπόν όλοι τον είχαν για παρακατιανό αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι που έφτασε η στιγμή να φύγει από αυτόν τον κόσμο, και μαζεύτηκαν βέβαια για να προσευχηθούν για την ψυχή του, έτσι. Εκεί που μαζεύτηκαν λοιπόν, ξαφνικά το πρόσωπο αυτού του αδερφού, λέει, μέσα στο μοναστήρι που ήταν του αμελούς μοναχού, έλαμψε, λέει, και φωταγωγήθηκε σε μια στιγμή, γεμάτος χαρά και λάμψη θεϊκή το πρόσωπό του. Βρε παιδιά, λένε οι άλλοι, να πούμε, αυτός πάει για τον παράδεισο, έτσι όπως είναι φανερό ότι τον επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα, Θεός επάνω του, λέει. Τον σκουτάνε λίγο και του λένε, ρε αδερφέ, καλά, πώς τα κατάφερες εσύ, να πούμε, σε βλέπουμε τώρα ότι είσαι έτοιμος για τον παράδεισο. Φέγγεις ολόκληρος. Σαν τον Μωυσή που κατέβηκε από το όρος, λέει, από το Σινά και δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν επειδή το πρόσωπο ήταν σαν ήλιος δυνατό το φως. Τυφλωνόντουσαν και έβαλε ένα πανί, λέει ο Μωυσής, για να τους μιλήσει και για να κρύψει αυτή τη λάμψη που τους τύφλωνε. Τόσο πολύ ήταν. Καλά, αυτός δεν ήταν σαν τον Μωυσή. Και βέβαια ούτε σαν τον Κύριο, ο οποίος ανέβηκε στο βουνό, στο όρος, στη μεταμορφώσεω και έπλαψε, λέει, περισσότερο από τον ήλιο. Γι' αυτό και βλέπουμε στην εικόνα να είναι ζαλισμένοι οι μαθητές και να έχουν πέσει.
τα μπρούμητα και να κοιτάνε αλλού, γιατί δεν μπορούσαν να κοιτάξουν και πάρα πολύ τον κύριο όταν ήταν έτσι φωτισμένο, υπέρλαμπρο. Και τα ρούχα του είχαν γίνει, λέει, περισσότερο από το χιόνι άσπρα. Έτσι. Είναι εικόνες όμορφες που μας παρουσιάζουν οι Ευαγγελιστές για να καταλάβουμε το μεγαλείο της δόξας του Χριστού. Λοιπόν, του λένε, πώς εσύ έτσι τα κατάφερες και τώρα σε βλέπουμε να πηγαίνεις στον παράδεισο. Μπράβο, χαιρόμαστε βέβαια, αλλά πες μας τον τρόπο. Λέει, παιδιά μου, να σας πω ένα πράγμα. Όπως ξέρετε, εγώ ήμουν αμελής. Ούτε διάβαζα, ούτε αγρυπνία έκανα. Μεγάλα πράγματα αυτά. Να το ξέρουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Η ανάγνωση είναι μεγάλη υπόθεση στο χριστιανισμό. Να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Όποιος δεν διαβάζει, χάνει το 80% από την επίσκεψη αυτή του Πνεύματος του Αγίου που γίνεται σε εκείνον ο οποίος διαβάζει και παρακολουθεί και το Πνεύμα του κινείται μέσα στις Άγιες Γραφές. Είναι φάρμακο η ανάγνωση των Αγίων Γραφών. Διώχνει πολλές σκοτούρες. Κάνει τον άνθρωπο πολύ πιο ευτυχή από ότι τον άλλον που δεν διαβάζει. Καθημερινά να διαβάζετε, παιδιά, να διαβάζετε λίγο από την Αγία Γραφή. Σιγά σιγά μέχρι να πείτε στον ερεθισμό να διαβάζετε περισσότερο περισσότερο. Αν διαβάζετε ένα κεφάλαιο κάθε μέρα της Αγίας Γραφής, 5-7 λεπτά κάνει. Σιγά σιγά θα συνηθίσετε και θα θέλετε να διαβάζετε 1-2 ώρες την ημέρα. Αν ο άνθρωπος διαβάζει 1-2 ώρες την ημέρα, γίνεται η πίστη του σίδερο. Γίνεται αίτητος, γίνεται άλλο πράγμα. Με τη δύναμη του Θεού, βέβαια, όχι με τη δική μας αξιότητα. Έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα όπως έχουμε. Λοιπόν, τους λέει ότι εγώ δεν έκανα τα καθήκοντά μου καλά. Ήμουν τεμπέλης και αμελής. Αλλά ένα πράγμα λέει κράτησα. Ένα, λέει μέσα από το Ευαγγέλιο που το διάβασα, λέει και το κράτησα. Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Δεν έκρινα ποτέ κανένα. Δεν έκρινα ποτέ κανέναν άνθρωπο. Και ο Κύριος λέει τώρα, κρατάει το λόγο του, γιατί είπε, όποιος δεν κρίνει, δεν θα κρυθεί. Δεν θα με κρίνει ο Κύριος επειδή δεν έκρινα. Και κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου, τον ύπνο του παραδείσου. Να λοιπόν, που μόνο αυτή η αρετή, έτσι, της μη κατακρίσεως, της ακατακρισίας, θα το πούμε έτσι αν θέλετε, γιατί η γλώσσα μας είναι πολυσχηδής και έχει πολλά, είναι γλώσσο πλάθεται συνεχώς γιατί έχει ρίζες, έτσι πολλές, και είπαμε ότι οι κομπιούτερ ζητήσανε τελικά την ελληνική γλώσσα για να συνονοτούν και όχι τη λατινική. Σε λίγο θα αλλάξουν και αυτά με τα άλλα προγράμματα, οι Αμερικάνοι κλπ. Βρήκαν ότι η ελληνική γλώσσα καλύπτει τον κομπιούτερ 100% και μπορεί να δουλεύει. Σε πολλές χιλιάδες διατυπώσεις και ανοίγματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα το να μην κατακρίνουμε, να μην κρίνουμε ή να μην κρυθούμε, διότι κλέβουμε το έργο του Θεού και γινόμαστε κλέπτε. Κλέπτε ιδιωτήτων του Θεού. Θα σας άρεσε εσείς να είσαστε, ας πούμε, δικηγόρος και να πάτε σε μια δουλειά και να μπει ένας στο δικό σας το γραφείο, να κάτσει ένας μανάβης. Δεν έχουμε τίποτα με όλους τους ανθρώπους. Όλα τα επαγγέλματα είναι άξια και καλά. Δεν κάνει το επάγγελμα τον άνθρωπο. Και να δούμε εμείς που έχουμε κάποια επαγγέλματα, παραδείγματος χάρη, έτσι κάπως, οι βουλευτές, οι δικηγόροι, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, εάν δεν υπήρχαν οι οδοκαθαριστές, να δούμε πόσες αρρώστιες και αν θα είχαμε ζήσει, έτσι. Θα είχαμε όλοι πεθάνει αν δεν υπήρχαν οι οδοκαθαριστές από τις κατσαρίδες και τα ποντίκια και τις μύγες και τα κουνούπια και όλα τα επιβλαβή, τα οποία φέρνουν θανατηφόρες αρρώστιες, πανόλοι όπως ξέρετε. Τα ποντίκια στο Μεσαίωνα είχαν ξεκινήσει την πανόλη και ξεκλείδωσαν τη μισή Ευρώπη. Να λοιπόν, ένας τρόπος για να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού, να μην κρίνουμε. Ειδικά να μην κατακρίνουμε. Κατάκριση θα πει τσεκούρωμα. Είσαι έτσι, δεν σώζεσαι. Είσαι τέτοιος, είσαι η κακία δηλαδή, η έκφραση της κακίας μας είναι η κατάκριση. Διότι εάν αγαπάμε έναν άνθρωπο δεν τον κατακρίνουμε. Εάν αγαπάμε έναν άνθρωπο δεν τον παρουσιάζουμε στα μάτια των άλλων το ελάττωμά του. Όπως αν έχουμε ένα παιδί που έχει ένα ελάττωμα, το κρύβουμε όσο μπορούμε και λέμε είναι καλό παιδί και ας έχει αυτό, το οποίο το βλέπουν οι άλλοι όλοι. Εμείς όμως δεν το διατυμπανίζουμε αν έχει κάποιο ελάττωμα το παιδί μας, γιατί το αγαπάμε. Έτσι ας κάνουμε με όλους τους ανθρώπους, όπως αγαπάμε το παιδί μας και δεν το εκθέτουμε. Έτσι, έτσι να κάνουμε, σαν να είναι όλοι οι άνθρωποι, αδέρφια μας και παιδιά μας, και αυτή είναι η αγάπη
καλύπτει όλες τις αμαρτίες, διότι αν αγαπάει ο άνθρωπος, δεν αμαρτάνει. Να μέχρι να φτάσουμε στο στάδιο της αγάπης, της αφιλοκερδούς αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης, διότι εμείς αγαπάμε, αλλά ιδιωτελώς. Είδατε, μόλις πάμε σε ένα κατάστημα, τι χαμόγελα, τι εγκαρδιότητα, περάστε, χαίρετε, το παλτό σας εκεί, ξέρω εγώ κλπ. Για να πουλήσει όμως το είδος του, το κάνει αυτό ο έμπορος, το εμπορικό κατάστημα. Αν πούμε δεν έχουμε λεφτά, έτσι περάσαμε από περιέργεια, κρεμάει μια μούρη και γυρίζει και φεύγει, δίχως να μας πει γεια σας, έτσι. Διότι αποσκοπούσε αυτή η αγάπη σε κάποιο όφελος. Έτσι συνήθως αγαπάμε εμείς οι άνθρωποι με κάποιο αντίκρισμα, με κάποιο όφελος. Ίσως η αγάπη της μάνας και του πατέρα να είναι αφιλοκερδής, αλλά και εκεί επισέρχεται κάποιο όφελος, τώρα δεν είναι ώρα να δούμε, έτσι, τι καλύπτει για τους γονείς ένα παιδί, ποιες ανάγκες ψυχικές κλπ. Κλπ. Το ίδιο θα σκεφτούμε και εμείς σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ερχόμαστε σε σύγκρουση με το κατεστημένο για να επανέλθουμε στην ομολογία, έτσι που είπαμε προηγουμένως, αφού κάναμε μια παράκαμψη, ξαναερχόμαστε στην ομολογία η οποία γίνεται με κάποιο κόστος. Στοιχείο, για να μην πατήσουν οι χιώτες το σταυρό που έκαναν οι Τούρκοι κάτω και τους είπαν όποιος πατήσει θα σωθεί, εσφάγισαν μέχρι σενός. Εσφάγισαν χιλιάδες άνθρωποι στη σφαγή της Χίου, την οποία έχει ζωγραφίσει και ένας μεγάλος ζωγράφος, ο Ντελακρουά, αν δεν κάνω λάθος, και την έχει στο Λούβρο. Αν πάτε στη Γαλλία στο Λούβρο, έχετε ένα τεράστιο πίνακα, 5x7, ο οποίος δείχνει τη μάχη, τις μάχες των Ελλήνων και των Τούρκων και τη σφαγή της Χίου και πολλά άλλα τέτοια, τα οποία τότε οι φιλέλληνες αυτοί οι ζωγράφοι εσχεδίαζαν, γιατί τότε ήταν η Ελληνική Επανάσταση μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας. Λοιπόν, εάν τα σώματά μας διαλύονται και γίνονται χώμα και σποδός και μένουν μόνο τα οστά, εντούτοις οι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν τη δόξα. Μα πώς είναι δυνατόν να θέλουμε τη δόξα τη στιγμή που είμαστε φτιαγμένοι από χώμα και δεν ταπεινωνόμαστε για αυτό το πράγμα τουλάχιστον. Αφού το σώμα είναι καταδικασμένο κατά κάποιο τρόπο να γίνει από το τίποτα και να πάει πάλι στο τίποτα. Δηλαδή να γίνει από δύο κύτταρα του πατέρα και της μητέρας, να κυοφορηθεί στη γυναίκα, να βγει στον κόσμο και να αφήσει την πνοή του, να αφήσει την ψυχή του και το σώμα να ξαναπέσει και να χαθεί έτσι στον τάφο. Βέβαια θα πάρουμε το σώμα της Αναστάσεως, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ο Κύριος αυτό λέει, ότι θα αναστηθούμε όλοι κατά τον τύπον του Χριστού. Όπως αναστήθηκε ο Κύριος, θα αναστηθούμε όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού σταματάει αυτή η ζωή, γιατί εμείς προσκολούμεθα εδώ και ζητάμε πάρα πολλές εξυπηρετήσεις και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό, για αυτό το σώμα και για αυτό το όνομα, αφού δεν θα έχουμε το όνομα αυτό στην Παλιγενεσία, αλλά ένα καινούριο όνομα. Δεν μένουν αυτά δηλαδή. Αφού ο κόσμος δεν είναι αθάνατος, γιατί δίνουμε τόση μεγάλη βάση και δεν δίνουμε βάση στο αθάνατο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι αυτό έχει αξία, αγαπητοί φίλοι, έχει αξία μεγάλη, το αθάνατο στοιχείο του ανθρώπου. Εκεί πρέπει να δοθεί ο αγώνας, στο αθάνατο στοιχείο. Σε εκείνο που είναι καταδικασμένο για τη φθορά, δεν πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα. Ο αγώνας πρέπει να γίνεται για εκείνο το οποίο μέλεται να κερδίσει την αθαρσία. Και αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Στην ψυχή δεν χάνονται οι ιδιότητες της ψυχής, η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Ο άνθρωπος που αγαπάει, η ψυχή που αγαπάει, θα μείνει αιωνίως στην αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος που μισεί, εάν δεν μετανοήσει και πεθάνει έτσι, θα μείνει αιωνίως στο μίσος. Διότι έρχεται η ώρα μηδέν και σταματάνε τα πάντα. Εκεί που βρίσκεσαι, εκεί που σε βρίσκει ο θάνατος, κάτι λέει ο Κύριος εκεί πέρα με τα πτώματα που τα βρίσκουν οι κόρακες, λέει. Τα βρίσκουν οι αϊτοί, οι γυπαϊτοί, αυτοί που τρώνε και την σημαία. Λοιπόν, εκεί θα μας, όπου σταματήσει το ρολόι,
Ό,τι ιδιότητες έχουμε εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερες. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Γι' αυτό μετά το θάνατο δεν ισχύει η μετάνοια, ας το προσέξουμε αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν τον αγώνα των αρετών, να έχουμε αρετές, ούτως ώστε αν βρεθούμε προτετελεσμένου γεγονότος όπως είναι ο θάνατος, να μπορέσουμε αυτές τις αρετές να διασχίσουμε τον ωκεανό της σκιάς του θανάτου και να βγούμε στο φως. Η ώρα μας πέρασε δυστυχώς πολύ γρήγορα σήμερα, δεν ξέρω γιατί, αλλά να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα συζητήσουμε πάλι για τα θέματα αυτά του Ευαγγελίου. Να είστε πάντοτε καλά. Χαίρετε, Κύριε.